γιατί η συμφωνία μπορεί να περιλαμβάνει και μέτρα τα οποία είναι σκληρά. Εγώ δεν θα το έλεγα, κύριε Παπαδάκη. Δηλαδή, τι εννοώ. Εννοώ ότι παρακολουθώντας και τον Πρωθυπουργό, εγώ είδα αποφασιστικότητα και ένα όραμα συγχρόνως ότι τα πράγματα πρέπει και μπορούν να αλλάξουν. Δεύτερο, ότι εμείς πηγαίνουμε, κάνουμε μια προσπάθεια για μια καλή συμφωνία. Τι είπα να πει καλή συμφωνία. Καλή συμφωνία σημαίνει ότι δεν θα πάρθουν επιπλέον εφεσιακά μέτρα. Δεν θα πάρθουν, δηλαδή δεν θα υπάρχουν περικοπές και τα λοιπά. Ναι, θα σας πω τώρα. Ο Πρωθυπουργός είπε ότι, ξέρετε ότι υπάρχουν... τα οικονομικά στοιχεία δεν επιτρέπουν ούτε το αφορολόγητο να έρθει στα 12 χιλιάρικα. Ο Πρωθυπουργός. Ούτε έμφυα να αλλάξει. Ο Πρωθυπουργός είπε ότι αν επιτύχουμε μια καλή συμφωνία και αν τα πράγματα. Έχουμε με δύο αν βεβαίως, που είναι στοιχεία της προσπάθειας. Και αν τα πράγματα πάνε με ένα πρώτο γενές πλεόνασμα γύρω στο 1,2 με 1,4%, τότε το δεύτερο εξάμηνο μπορούμε να εξετάσουμε τον ένφια. Εγώ θα έλεγα βεβαίως. Δεν ήταν αυτή η θέση της κυβέρνησης. Συγχρόνως θα έλεγα. Εγώ τα έχω πει. Έτσι, και εγώ τα έχω πει. Και εσείς το κυβέρνησε. Εδώ η κυρία Παλαμάνη, αρμόδια υπουργός, την οποία εκτιμώ να επαναλάβω και πάλι. Πράγματι, δουλεύει... Γιατί δουλεύει αθόρυβα. Μία από τις λίγες εμφανίσεις που έκανε, μία έκανε στο ΜΕΚΑ, μία στο ΣΚΑΙ, μία σε εμάς. Ναι. Βγήκε λοιπόν η κυρία Παλαμάνη και είπε, όταν πήγαμε να τη βγούμε εμείς από αριστερά, ότι για δεν αλλάζετε τον έμφυα. Λέει, ποιος δεν είπε να αλλάζει τον έμφυα. Το δεύτερο εξάμηνο του 2015 ο έμφυα αλλάζει. Το είπε πριν από 15 χρόνια. Λέω λοιπόν και εγώ. Λέω και εγώ, και αν κανείς παρακολουθήσει από κοντά τον τι είπε ο Πρωθυπουργός, αυτός είναι ο στόχος. Εγώ μάλιστα πιστεύω ότι έτσι κι αλλιώς ο ένφια πρέπει να αλλάξει. Άρα από τις δύο ερωτήσεις σας, λέω όταν πηγαίνει να κάνει συμφωνία δεν προτάσει το δημοψήφισμα. Άρα και ο Πρωθυπουργός είπε πάμε για συμφωνία. Τώρα από εκεί και πέρα ότι κάθε φορά μπορεί το ζήτημα όταν τα πράγματα έρχονται σε μια κατάσταση να το κρίνει ο λαός. Και τι σημαίνει και έτοιμος συμβιβασμός για να κάνει τη συμφωνία. Συμφωνία είναι η μια καλή συμφωνία, όπως την ορίζεις εσύ, ή κάποιος άλλος μπορεί να την ορίσει ως κακή. Μια κακή συμφωνία που δεν θα την μπορούμε να την αποδεχτούμε και μια μη συμφωνία. Θα έχει όμως το στοιχείο του συμβιβασμού. Άρα, μα συμβιβασμός. Και θα θέλαμε να ξέρουμε αυτό σε ποια σημεία συμβιβαστεί. Έχει μεγάλη σημασία το εξής. Ότι να συμβιβαστείς χωρίς αν θέλεις να παραδοθείς. Αυτό είναι το κεντρικό ζήτημα. Γιατί αν έχει να κάνει όλο αυτό το πράγμα με το γεγονός ότι εμένα το απόλυτο ηφαισιακό μέτρο, το απόλυτο ηφαισιακό μέτρο είναι να προχωρήσεις σε νέα μέτρα που θα έχουν σχέση με το εισόδημα, θα έχουν σχέση με το μισθό, θα έχουν σχέση με τη σύνταξη. Το ολιστρικό έμφυα που τον είχατε χαρακτηρίσει. Βεβαίως. Εδώ μέχρι και ο κύριος Σαμαράς στη συνέντευξη του στην Όλγα Τρέμη είπε ότι αυτό που μας έφαγε υπάρχουν. Ήταν ο έμφυα. Καλά, και εσείς λέτε ότι τον έμφυα θα τον διατηρήσουν. Εντάξει. Εγώ λέω. Και ποιος μου λέει και κάτι άλλο. Όχι, μισό λεπτάκι, ούτε ο κύριος Τσίπρας. Ότι το πρώτο εξάμεινο του 2016 δεν θα είναι πάλι τα πράγματα άσχημα και θα μας πείτε ότι λόγω του ότι τα στοιχεία τα οικονομικά δεν επιτρέπουν την αλλαγή του έμφυα. Διατηρείται και πάμε για το 2018. Δεν σας το λέει κανείς. Γι' αυτό λοιπόν σας καλούμε. Δηλαδή καλείτε εμάς να κάνουμε συμβασμό. Γιατί όχι, σας καλούμε όλους να δώσουμε μια μεγάλη μάχη η οποία έχει, δεν έχει μόνο το χαρακτηριστικό. Άρα αν δώσουμε τη μάχη και μπορέσουμε έτσι, με βάση μια συμφωνία, μια συμφωνία. Με συγκεκριμένο πρόγραμμα. Όταν λοιπόν δώσουμε τη μάχη με μια συμφωνία μπορούσαμε να φτιάξουμε το υπόβαθρο και το φτιάχνουμε της παραγωγικής ανασυγκρότησης χώρας. Αλλά και της ανασυγκρότησης της ίδιας της κοινωνίας με δημοκρατία, τότε θα αρχίσουν να λύνονται, δεν λέω θα λύνονται, γιατί για μένα το κεντρικό πρόβλημα είναι η ανεργία, θα αρχίσουν να λύνονται βασικά ζητήματα της χώρας. Για να πάω στον κύριο Βρούτση και μετά στον κύριο Καλαθανασόπουλο. Σαφέστατα έχουμε υποβάθμιση του κυρίου Βαρουφάκη. Και μάλιστα μου θύμισε ο Πρωθυπουργός το Μακαρίτη Παντρέου, ο οποίος όταν ήθελε να. Κάποιον να τον αλλάξει, να τον υποβαθμίσει, έλεγε τα καλύτερα λόγια, του έλεγε με το μικρό το όνομα μάλιστα, του έδινε και μία θέση, ή ότι αυτό που γίνεται στο στρατό με τις αποστρατείες, ξέρετε, που για να κάνεις το δικό σου αρχηγό του στρατού, σε κάνει στρατηγό για που ανεβάζεις, τον κάνεις τον άλλο από συνταγματάρχη στρατηγό, γιατί υπάρχει η ιεραρχία και τον αποστρατεύεις. Γιατί αποστρατεύσατε εντός εισαγωγικών τον κύριο Βαρουφάκη? Εγώ άκουσα τον Πρωθυπουργό να λέει ότι ο Γιάννης Βαρουφάκης είναι πλεονέκτημα και για τις διαπραγματεύσεις, γιατί τους μιλάει τη γλώσσα που καταλαβαίνουν και ακόμα καλύτερα. Και λέω ότι σε αυτό το στάδιο της διαπραγματεύσης. Μάλιστα, έχει αρχίσει και κολλάει και τον Πρωθυπουργό. Είπε ότι είναι άσετ. Όλο αγγλικά. Αυτό είδατε εγώ τώρα που το απέφυγα επιμέλως.
Όχι, πολλές φορές ακούσατε, πολλές φορές πρωθυπουργοί. Ναι, χρησιμοποιεί, αλλά τώρα με. Αλλά λέω το εξής. Με Βαρουφάκη από τη μία και Τσακαλώτα από την άλλη, πρέπει να μάθει αγγλικά για να μπορεί να μιλήσει μαζί τους. Εγώ λέω το εξής όμως. Ότι είμαστε σε μια από τις τελικές φάσεις διαπραγμάτευσης. Όπως έγινε και όλες τις προηγούμενες φορές, σηκώνει βάρος, ιδιαίτερο βάρος, ο ίδιος ο πρωθυπουργός. Επειδή η λύση η οποία και πάμε να επιτύχουμε είναι πολιτική. Δεν είναι θέμα οικονομικό, δεν είναι θέμα να βάζουμε τους αριθμούς δίπλα. Άρα κάτι δεν έκανε καλά ο κύριος Βαρουφάκης, επεβλήθη από την κυρία Μέρκελ στην τελευταία κοινωνία. Εγώ σας ο Γιάννης ο Βαρουφάκης αναλαμβάνει την πολιτική ευθύνη. Εγώ δεν βλέπω υποβάθμιση. Ο Τσακαλώτος αναλαμβάνει ο Ευκλήδης το συντονισμό αυτής της προσπάθειας. Ο Χουλιαράκης, ο οποίος είναι ευθύες από την αρχή σε όλη αυτή τη διαδικασία, αναλαμβάνει αυτό που έτσι και αλλιώς κάνει αυτή τη στιγμή και υπάρχει ένας τέτοιος καταμερισμός. Αν αυτός ο καταμερισμός που ελπίζουμε όλοι να αποδώσει. Προσέξτε, αποδώσει σε συνδυασμό με αυτό που είπε δημόσια και από βήματος ο κύριος Τσακαλώτος, ότι κοιτάξτε να δείτε, λάθη στις διαπραγματεύσεις γίνανε. Και λάθη γίνονται όταν διαπραγματεύεσαι. Ήτανε σαν να λέει ότι ξέρετε κάτι, λόγω των λαθών έχουμε και αυτή την αλλαγή. Αλλά εγώ ρωτάω ευθέως. Βέβαια, τι θα μου απαντήσει. Ο Ευκλήδης, κατά τη γνώμη μου, έλεγε ότι λάθη γίνονται όταν διαπραγματεύεσαι. Έτσι, αυτό το προηγούμενο την προηγούμενη περίοδο δεν υπήρχε διαπραγμάτευση. Όπως για παράδειγμα, δεν βάλατε στην. Έτσι, εννοώ πριν. Δεν βάλατε στην συμφωνία τη 20η Φεβρουαρίου γραπτό στον όρο, το είπε και ο κύριος Πρωθυπουργός. Ότι θα άρει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα τους περιορισμούς για την αναχρηματοδότηση των τραπεζών. Μέσω για να έντε. Έχουμε ρευστότητα. Έτσι, μέσω του ΕΛΑ. Βέβαια. Και το και εγώ θα ήθελα να γραφτεί αυτός ο όρος. Έτσι. Δεν ήμουν στις διαπραγματεύσεις. Για να είμαστε και σοβαροί και δίκαιοι. Σοβαροί και δίκαιοι, δεν ξέρουμε αν το βάζαμε τότε τι θα γινότανε. Ευθέως, σήμερα είμαστε συγκεκριμένοι. Ευθέως το τελευταίο ερώτημα και πάω στον κύριο Βρούτση και μετά στον κύριο Καραδασόπουλο. Όχι, εγώ να μείνω και αν επευλήθη. Όχι, έχουμε να συζητήσουμε πολλά μαζί σας με όλους. Επευλήθη η αλλαγή στον κύριο Βαρουφάκη. Ο κύριος Βαρουφάκης δεν ήταν αρεστός. Μα εγώ κύριε Παπαδάκη επιμένω, δεν υπάρχει κάποια αλλαγή. Έχει την πολιτική ευθύνη των διαπραγματεύσεων. Εχθές έγινε σύσκεψη με επικεφαλής τον Γιάννη τον Βαρουφάκη. Είναι η συγκεκριμένη δουλειά που έχει να κάνει και, και είναι και ο συντονισμός όλων των κομματιών. Κύριε Βίτσα, να εξηγήσουμε τι θα κάνει ο κύριος Τσακαλώτος. Κολλάει διαπραγμάτευση και είναι ο κύριος Κουλιαράκης και λέει δεν βρίσκω λύση. Δεν θα παίρνει τον Βαρουφάκη τηλέφωνο, τον Τσακαλώτο θα παίρνει τηλέφωνο να του βρίσκει πολιτική λύση. Να σα πω τι θα κάνει ο Ευκλήδης ο Τσακαλώτος. Μα το είναι την ανακοίνωση. Μισό λεπτάκι. Ο Ευκλήδης ο Τσακαλώτος έχει να κάνει με το να συντονίζει την κεντρική πολιτική διαπραγμάτευση με τη διαπραγμάτευση των τεχνικών κλιμακίων και με τη διαπραγμάτευση του λεγόμενου Brussel Groups. Να μεταφέρει. Brussels. Ναι, όπως το αξάμου δεν είναι, είναι λίγο ετωλοά καρνάνικο. λέω λοιπόν, αυτός ο συντονισμός και η αλληλοπληροφόρηση είναι πάρα πολύ βασικός. Στο Eurogroup θα μας εκπροσωπεί πάντα. Μάλιστα. Ο κύριος Βαρουφάκης. Βεβαίως. Πάντα. Βεβαίως. Πάω τώρα στον κύριο Βρούτση και μετά θα πούμε και στα επιμέρους θέματα, γιατί ακούστηκαν πολλά χτες. Κύριε Βρούτση, τον ακούσατε τον Πρωθυπουργό? Με πολύ προσοχή. Σοβαρά, σας με άρεσε? Πολύ προσοχή. Σας άρεσε? Κοιτάξτε, κύριε Παπαδάκη, νομίζω ότι και η χθεσινή συνέντευξη του Πρωθυπουργού είναι συνέχεια όλης αυτής της μετεκλογικής παρουσίασης των θέσεων εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ και της κυβέρνησης, που για μένα μονολεκτικά ταυτίζεται με τη λέξη παραμύθια και εξαπάτηση του ελληνικού λαού. Είναι πολύ πολύ σημαντικό ο ίδιος ο Πρωθυπουργός χθες, τρεις μήνες μετά από την ανάληψη ευθύνης της διακυβέρνησης, αυτό που ήταν η κεντρική θέση του ΣΥΡΙΖΑ προεκλογικά, ο ένφια, και το δεύτερο, η διαγραφή του χρέους. Και το τρίτο, το αφορολόγητο, το 12.000, να λέει ότι πλέον αυτά παραπέμπονται για το μέλλον. Αυτό, εάν δεν είναι εξαπάτηση, τι είναι? Και απευθύνομαι στον ελληνικό λαό, ο οποίος προεκλογικά πάνω σε αυτά έδωσε τη θετική του ψήφο και έγκριση προς το ΣΥΡΙΖΑ. Και σήμερα, τρεις μήνες μετά, ακούμε τον ίδιο τον Πρωθυπουργό να λέει αυτά μπορούν να περιμένουν, γιατί δημοσιονομικά δεν μπορούμε να ανταποκριθούμε. Το δεύτερο. Δικαιολόγησε βέβαια λέγοντας ότι τη στήσατε και εσείς μαζί με τους δανειστές, έτσι ώστε να έχουμε αυτό τον στραγγαλισμό της ελληνικής οικονομίας, που δεν επέτρεψε την πραγματοποίηση του προγράμματος. Σας το θυμίζω, λέω για να μπορείτε να απαντήσετε. Σας θυμίζω, το ακούσατε αυτό. Το είπε ή δεν το είπε ο κύριο Τσίπρας? Ναι, είναι μια επιχειρηματολογία που άρχισε το Μάρτιο του 2015 για πρώτη φορά. Ένα νέο επιχείρημα εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι κάτι το οποίο δεν ευσταθεί και νομίζω γίνεται κατανοητό από τον κόσμο αμέσως.